Μάρτυρες της απόπειρας του πραξικοπήματος στην Τουρκία έγιναν τα μέλη της αποστολής της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που είχαν βρεθεί στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου να παραστούν στην τελετή ανακήρυξης του Αρχαίου Θεάτρου των Φιλίππων σε μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Όπως λέει ότι Περιφερειάρχης Καβάλας στην αρχή δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που συνέβαινε. Είχαμε χθες, πήγαμε για φαγητό όλοι μαζί, η αντιπροσωπεία όλη, το υπηρεσία, η αρχαιολογική, ο Δήμος, η Περιφέρεια. Κάποια στιγμή είχαμε την πληροφορία ότι κάτι συνέβη, αλλά δεν το αξιολογήσαμε ως σοβαρό. Δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε στο τηλεφώνημα το οποίο δεχθήκαμε ότι, ξέρετε, από την Ελλάδα πιθανόν συμβαίνει πραξικόπημα στην Τουρκία. Και κατά αυτή την έννοια καθίσαμε, μετά από λίγο βεβαίως επιβεβαιώθηκε, σηκωθήκαμε σύμφωνα με τις οδηγίες να γυρίσουμε στο ξενοδοχείο, αλλά ήδη η τουρκική αστυνομία είχε κλείσει τους δρόμους. Μείναμε για περισσότερο από 4,5 ώρες, 5 παρά 20 ώρες μέσα στο λεωφορείο και εμείς και πολλοί άλλοι επιβάτες αυτοκινήτων που είχαν σταματήσει και περιμέναμε μέχρι ότου μας δόθηκε άνοιξη ο δρόμος προκειμένου να μπορέσουμε να πάμε στο ξενοδοχείο. Τα μέλη της αποστολής δεν βρέθηκαν στις αποκλεισμένες γέφυρες του Βοσπόρου ή στην πλατεία Ταξίμ, ωστόσο έγιναν αυτόπτες μάρτυρες των ελικοπτέρων που πετούσαν πάνω από την πόλη. Βλέπαμε τα ελικόπτερα χωρίς προβολής να πετούν πάνω από το κεφάλι μας. Ακούσαμε κάποιους έντονους ήχους, εγώ θα έλεγα χωρίς να έχω ακούσει βόμβα ή ροκέτα τα τελευταία χρόνια να πέφτει, ότι ήταν κάτι τέτοιο ιδιαίτερα ισχυρό και ακούστηκε 2 ή 3 φορές. Βέβαια δεν υπήρξε κάποια απάντηση, κάποιος σχολιασμός από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Διατηρήσαμε τις ανησυχίες μας, διατηρήσαμε όμως και την ψυχραιμία μας και περιμέναμε μέχρι να μπορέσουμε σήμερα να πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι 200 περίπου άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Είναι λυπηρό το ότι στον 21ο αιώνα γίνονται απόπειρες να καταληθεί η συνταγματική τάξη και η δημοκρατική νομιμότητα. Παρ' όλα αυτά η ζωή συνεχίζεται. Θέλω να ευχηθώ να μην υπάρχουν τέτοιου είδους θέματα και να προχωρούμε στην πρόοδο με βάση τις παγκόσμιες αξίες της ανθρωπότητας, οι οποίες πηγάζουν και από τα ελληνικά ιδεώδη. Εν τέλει, πάντως, ο κύριος Μαρκόπουλος εκτιμά ότι η κατάσταση στη γείτονα δεν θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στον τουρισμό της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς η Ελλάδα είναι μια χώρα που εγγυάται την ασφάλεια. Οι τουρίστες θα εξακολουθήσουν να έρχονται, γιατί η Ελλάδα είναι μια σταθερή ευρωπαϊκή χώρα. Πιστεύω ότι ίσως έρθουν και παραπάνω εξαιτίας αυτών των θλιβερών γεγονότων. Βεβαίως, εμείς δεν θέλουμε τουρισμό ο οποίος να εδράζεται στην ανησυχία και σε προβληματικές καταστάσεις σε καμία περιοχή του κόσμου και σε καμία γείτονα χώρα. Εκείνο το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να παρέχει τις καλύτερες τουριστικές υπηρεσίες. Και οι τουριστικές υπηρεσίες τις οποίες παρέχουμε στην περιφέρειά μας είναι ιδιαίτερα ψηλές.